απάντηση για το λαό δεν είναι να διαλέξουμε στρατόπεδο ληστών, αν θα πάμε με τους νατοϊκούς ή με τη Ρωσία. Ο λαός, η εργατική λαϊκή πάλι, πρέπει να χαράξει αυτοτελή γραμμή μακριά από όλα τα υπεριαλιστικά σχέδια. Μπροστά στο νέο έγκλημα, μία μόνο μπορεί να είναι η απάντηση. Να πούμε ένα βροντερό όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Να καταδικάσουμε τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης και των άλλων κυβερνήσεων που μας φέρνουν κάθε μέρα και πιο κοντά στην καταστροφή. Όποιος θέλει πραγματικά να βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας με την εργατική τάξη, το λαό και όχι μαζί με τους εκμεταλλευτές του, τις υπεριαλιστικές συμμαχίες και τις κυβερνήσεις τους, παίρνει τη θέση και στον αγώνα που ξεδιπλώνεται σε όλη την Ελλάδα με το κουκουέ μπροστά ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν. Γι' αυτό και σήμερα απαιτούμε και από αυτό το βήμα να σταματήσει αμέσως η συμμετοχή και η εμπλοκή της Ελλάδας. Να κλείσουν εδώ και τώρα οι αμερικανατοϊκές βάσεις και να σταματήσουν κάθε είδους διευκολύνσεις και συμμετοχές στους σχεδιασμούς. Να μην σταλεί κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα πουθενά, ούτε στην Ουκρανία, ούτε σε χώρες που συνορεύουν με αυτήν ή σε άλλους υπεριαλιστικές αποστολές. Κανένα σώμα των ένοπλων δυνάμεων να μην βρεθεί εκτός συνόρων. Να μην χρησιμοποιούνται ελληνικά εδάφη, υποδομές και μέσα ως στρατιωτικά, πολεμικά προγεφυρώματα οποιοδήποτε. Με λίγα λόγια, να σταματήσει οποιαδήποτε συμμετοχή και εμπλοκή της Ελλάδας που δεν περιορίζεται φυσικά μόνο στην αποστολή πολεμικού υλικού, αλλά έχει χίλιες δυο μορφές σαν τη Λερναία Ύδρα. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στις υπεριαλιστικές συμμαχίες όπου είναι στρατευμένη αστική τάξη της χώρας μας και κυβερνήσεις της.